Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σα. Εδώ και μέρες είναι κλειστά λοιπόν τα μικροβιολογικά εργαστήρια. Ανοίγουν αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι είστε σε μία. Ένα αναβρασμό, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Είμαστε κλειστά από την Παρασκευή και τώρα κοιτάμε πώς θα γίνει, τι θα κάνουμε συνέχεια. Ενδέχεται να κλιμακώσουμε με αναστολή εξυπηρέτηση σε ΟΠΗ. Τώρα το συζητάμε πώς θα γίνει η συνέχεια μετά την Τετάρτη. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν έχετε αυτή την αντίδραση και τι επιδιώκετε, τι διεκδικείτε με αυτόν τη μορφή διαμαρτυρίας? Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή γράφονται ανά έτος περίπου 1,7 δις παραπεμπτικά. Δηλαδή, αν πάρουμε τα παραπεμπτικά και δούμε τι γράφουν πάνω και αθροίσουμε τα νούμερα. Αυτά ναι. Γίνει 1,7 δις. Μια κίνα παραπεμπτικά, ωραία. 1,7 δις παραπεμπτικά και για ακτινολογικά και για μικροβιολογικά. Γι' αυτό λέω, μια κίνα παραπεμπτικά. Ο πληθυσμός. 1,7 δις. Είναι πολλά. Τόσοι δεν είναι Κινέζοι, αυτό λέω. Τόσοι δεν είναι Κινέζοι. Αλλά από αυτά, ο οποίος μας δίνει γύρω στα 410 εκατομμύρια. Όλα τα υπόλοιπα φόβονται. Μάλιστα. Δηλαδή μας δίνει το 25% περίπου αυτών, τα οποία δεν υπάρχουν. Δηλαδή 25% είναι τα υλικά μας βασικά και ίσως και το προσωπικό, ούτε ναι. Καν όλο αυτό. Mm-hmm. Ναι. Αυτή η συμφωνία είχε γίνει αρχικά. Έτσι είχατε συμφωνήσει πριν από λίγα χρόνια. Κοιτάξτε, συμφωνήσαμε το 12 να πληρωνόμαστε τα 1,7 δις με αυτές τις τιμές. Ναι. Μετά μόνο στο ΕΟΠΗ τα κόψε στα μισά. Μετά έβαλε το clawback, το οποίο είναι ένας κλειστός προϋπολογισμός και ότι η υπέρβαση γίνεται, την πληρώνουμε εμείς. Ναι. Και τελικά αυτό, επειδή είναι κειμενόμενο ποσοστό, άρχισε να φτάνει μέχρι το σημείο αυτό που πλέον το 75% μας κόβεται. Επίσης να σημειώσω ότι τα τρία τελευταία χρόνια ο οποίος δεν είχε κρατήσει τα clawback αυτά, δεν μας τα είχε κρατήσει τα ποσά αυτά, μας τα πλήρωνε. Και μετά άρχισα να τα ζητάει πίσω με δάνεια, βάζοντας τα σε δεκαετή δάνεια, δηλαδή με 120 δόσεις τα χρήματα αυτά. Τώρα, τους τελευταίους τρεις μήνες, τα κρατάει από κάθε υποβολή και φάνηκε το πρόβλημα τώρα, ενώ προϋπήρχε το πρόβλημα. Τώρα, για να καταλάβουμε, εμείς να καταλάβει και ο κόσμος, ουσιαστικά μιλάμε για εξετάσεις που έρχονται και κάνουν πολίτες, έτσι, ναι. Και οι οποίες, ενώ θεωρητικά είναι καλυμμένες από τα ταμεία, είναι, και δεν πληρώνονται, δεν θεωρούνται υπεράριθμες, τι υπάρχει ένα πλαφόν, ας πούμε. Είναι πολύ απλό, να σου το εξηγήσω λίγο. Ναι. Πρώτα απ' όλα, οι τιμές που γράφουν τα παραπεμπτικά του ΕΟΠΗ είναι πνευματικές. Ναι. Γιατί γράφουν τιμές φέκτες, τις οποίες εμείς δεν τις πληρώνομαστε. Ναι. Η συμμετοχή του ασφαλισμένου επίσης είναι πλασματική. Δεν είναι 15%, είναι 50-55% επί των τιμών που μας δίνει ο ΕΟΠΗ τελικά. Μάλιστα. Εμείς υποβάλλουμε μία δαπάνη ανάλογα με τα παραπεμπτικά. Υπάρχει ένα κλειστό όριο, αυτά τα 410 εκατομμύρια ευρώ, που άμα ξεπεραστεί και ξεπερνιέται γιατί γράφονται 1,7 δις, ναι, ναι. Από εκεί και πάνω εμείς καλύπτουμε όλη τη διαφορά. Δηλαδή δεν τις πληρώνουμε. Εμείς όσες και να γραφτούν, δεν πάει να γραφτούν 3 δις εξετάσεις, εμείς θα πληρωθούμε πάντα 410 εκατομμύρια γιατί αυτός είναι ο κλειστός προϋπολογισμός. Τώρα πρόσφατα το πήγαν 450 εκατομμύρια. Δηλαδή σας βάζουν να χρηματοδοτήσετε εσείς την πολιτική, τις εξετάσεις. Ουσιαστικά εμείς τα πληρώνουμε, ναι. Όλη την υπέρβαση την πληρώνουμε εμείς. Τα ταμεία τι καλύπτουν, δηλαδή. Τα ταμεία καλύπτουν το 410. Τα 410 τα καλύπτει το ταμείο και από εκεί και πέρα τα καλύπτουμε εμείς με δικά μας υλικά. Έχουν υλικά, δεν είναι αμοιβές μας αυτά. Ναι. Είναι υλικά, τα υλικά. Εργαστήρια τα δικά μας, ναι. Για να καταλάβετε. Έχουμε μεγάλα λειτουργικά κόστη. Έχουμε αναλυτές που πρέπει να αποσβέσουμε. Έχουμε ρεύματα, έχουμε λειτουργικό. Διαχείριση αποβλήτων, έχουμε πάρα πολλά ISO, έχουμε πάρα πολλά λειτουργικά κόστη. Mm-hmm. Συν τα υλικά, όλες οι εξετάσεις έχουν και υλικά. Αυτά τα πληρώνουμε εμείς πέρα των 410 εκατομμυρίων, ως τα 1,7 τα πληρώνουμε από τη ζέση μας. Ναι. Τώρα, μισό λεπτάκι όμως τώρα. Τώρα να ρωτήσω εγώ κάτι, να το πάω λίγο αντίστροφα. Κάθε επιχείρηση, ναι. Δηλαδή είστε και ελεύθεροι, είστε εκτός από επιστήμονας, εκτός από επιστήμονες, είστε και ελεύθεροι επαγγελματίες. Λειτουργείτε και ως επιχειρήσεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κάθε επιχειρηματίας δεν έχει ένα κόστος πρώτων υλών, υλικών κτλ. Ένα κόστος το οποίο το συμπεριλαμβάνει στις δαπάνες του προκειμένου να λειτουργήσει.
Γιατί, γιατί είναι παράλογο, πρέπει να τα πληρώνει όλα το κράτος, ας πούμε, γιατί αν... Όχι φυσικά. Μου ακούγεται λίγο σαν να λέει, ας πούμε, κάποιος που έχει ένα εστιατόριο να μου πληρώνει εμένα το κράτος, το ρεύμα, τα μπιφτέκια που θα πάρω, όχι, το τέτοιο, ξέρω. Όχι, προφανώς. Αλλά όταν πέσει η αποζημίωση κάτω από το κόστος που κοστίζει το μπιφτέκι ή η τριζόλα, ναι, μετά δεν μπορείς να... δεν γίνεις οικονομικά να σε εργάζεσαι με αυτό. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Εμείς παίρνουμε χρήματα από την ιδιωτική μας πελατεία, mm-hmm, από τις PCR, από άλλα πράγματα, ναι, και τα βάζουμε να κλείσουμε την τύπα του ΕΟΠΗ, γιατί από τον ΕΟΠΗ μπαίνουμε μέσα. Μάλιστα. Οπότε δεν είναι η ελεύθερη επαγγελματία. Υπό την έννοια ότι δεν πληρώνει και ο ΕΟΠΗ το πραγματικό κόστος των εξετάσεων, ας πούμε. Ναι. Δεν έχετε τη δυνατότητα να τιμολογήσετε το μπιφτέκι όσο θα το τιμολογούσατε για να βγάλετε κέρδος. Αυτό εννοώ. Ναι, μας δίνει μόνο τα υλικά. Σωστό. Σωστό. Και δεν μου λέτε λίγο τώρα, για την επόμενη μέρα, αν εγώ έρθω σε εσάς και έχω ένα παραπεμπτικό να κάνω κάποιες εξετάσεις, εσείς δεν θα το δεχτείτε? Θα μου πείτε, για παράδειγμα, θα πληρώσει κανονικά τι γράφει για τις εξετάσεις και μετά θα τα διεκδικήσει από το ταμείο σου? Αυτό είναι σαν πρόταση να το κάνουμε. Τώρα αυτό που έγινε μέχρι στιγμής ήταν απεργία, δηλαδή θα είμαστε κλειστά. Ναι. Η επόμενη πρόταση που έχει γίνει είναι αυτή που λέτε εσείς. Δηλαδή να δίνουμε εμείς την απόδειξή μας στον ασφαλισμένο και να τα διεκδικήσει ο ασφαλισμένος από το ταμείο. Όπως γίνεται με τα γυαλιά ή αυτό... η ταμειοποίηση. Ναι. Ναι, γιατί ο οποίος δεν ξέρω αν θα έχει το ίδιο θράσος έτσι να κάνει τέτοια περικοπή από το 75% στον ασφαλισμένο όπως κάνει σε εμάς. Μάλιστα. Και αυτή την περίοδο που χρειάζεται κάποιος να κάνει μοριακά τεστ ή να κάνετε rapid ή να κάνει rapid κάποιος ή τα λοιπά, έτσι, σε πιο συγκροτημένα εργαστήρια, δεν μιλάμε τώρα για τα rapid που γίνονται στα φαρμακεία, μιλάμε για να κάνει ένα μοριακό τεστ σε ένα μικροβιολογικό. Δεν μπορεί να κάνει αυτό, ό,τι καταλαβαίνω. Όσο ήταν κλειστά τώρα τις 4 μέρες, ναι, δεν μπορούσε να κάνει. Είναι και αυτό αυτό που θα φανεί το πρόβλημα. Μάλιστα. Για να την πάρουν και τα φαρμακεία. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς η ποιότητα των εξετάσεων και των rapid και τα PCR που κάνουν τα μικροβιολογικά δεν συγκρίνονται με αυτό των φαρμακείων. Ναι. Εγώ είμαι και καθηγητής του Πανεπιστημίου, επίσης και καθηγητής στην Αττική Σχολή και έχω κάνει μελέτες πάνω σε αυτά. Με την διατίμηση των 10 ευρώ έχουν πάρει τα φθηνότερα rapid, τα οποία πιάνουν τα μισά. Δηλαδή πιάνουν τα μισά θετικά. Ναι. Εμείς δεν δουλεύουμε, δεν μπορούμε να δουλέψουμε έτσι. Είναι και αυτό ένα άλλο θέμα, αλλά είναι άλλο θέμα αυτό. Τώρα είναι σωστό, σωστό. Εντάξει, είναι και αυτό ένα ζήτημα όμως. Πολύ σημαντικό. Τώρα λοιπόν είστε σε αναμονή αποφάσεων για το ποιες θα είναι οι περαιτέρω κινήσεις σας. Ακριβώς. Περιμένουμε κάποιο βήμα από την πολιτεία για να διακόψουμε τις κινήσεις. Πότε... και να αρχίσουμε τη συζήτηση. Πότε... αυτή τη στιγμή είστε ανοιχτά ή κλειστά? Κλειστά είστε τώρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε κλειστά. Ναι. Είστε κλειστά. Πότε θα πάρετε απόφαση για το αν συνεχίζετε ή διακόπτετε τις κινητοποιήσεις? Πότε είναι ο επόμενος σταθμός, ας πούμε? Η πρόταση δικιά μας ήταν και αναστολή η απεργία μας για τέλος της εβδομάδας. Τώρα κατά τόπους οι σύλλογοι αποφασίζουν και από μόνοι τους. Ναι. Αν θα συνεχίσουν με αναστολή εξυπηρέτησης ΕΟΠΗ ή με απεργία, με κλείσιμο των ιατρείων. Αυτό το αποφασίζουν τοπικά. Ναι. Δηλαδή σε κάθε νομό αποφασίζουν τι από τα δύο θα ακολουθήσουν. Η δικιά μας γραμμή είναι αυτή, να συνεχίσει με αναστολή ή με απεργία στο τέλος της εβδομάδας. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, θα είμαστε σε επαφή και θα τα ξαναπούμε και θα δούμε τι γίνεται, να το θέσουμε το ζήτημα και αρμοδίως. Να πάρουμε και εμείς απαντήσεις. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Ρούσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.